Και το θέατρο μην το συζητάτε, Πακιστιού. Κι εγώ θα ήθελα να πάω, γιατί μου αρέσουν τα σκαμπρόσικα. Αλλά δεν επιτρέπεται ανήπαντρες δεσποινίδες, demoiselles célibataires, να παρακολουθούν τέτοια θεάματα. Εγώ θέλω να πάω κυρίως για να δω τις χορεύτριες. Το αποθυμένο μου είναι να γίνω μπαλαρίνα. Μα σ'αχ Θεονή, εσύ δεν τα χόρευες. Κι ο γουλό, θα κατρακύλεγες. Ματμαζέλ! Παρντον, παρντον, μου ξέφυγε. Σα με εισαπέ, παρντον, παρντον, μα σ'έρι. Λοιπόν, τελειώσαμε, θα τα πούμε αργότερα. Α μπιέτο. Εγώ λέω να το σκάσουμε. Να πάμε κρυφά. Τρελή είσαι, θα μας πιάσουν. Είδες τι έπαθες την άλλη φορά. Θα σε αποβάλουν οριστικά. Άμα προσέξουμε, δεν θα μας πιάσουν. Την άλλη φορά από ατυχία με πιάσανε. Κι εγώ θα ήθελα να πάω στο θέατρο να δω τις τουαλέτες των θεατρίνων. Είναι λίγο μπανάλ βέβαια, αλλά χαζεύεις με τόσες χάντρες και τόσα κερδίδια. Το θέμα είναι πως θα ξεγλιστρήσουμε από τον κερδίμο. Κάθε βράδυ κάνει περιπολία στο σχολείο. Και δεν είμαστε μία, είμαστε 8. Και εσύ κάνεις για άλλες 8. Εμένα έτσι κι αλλιώς μη υπολογίζετε. Δεν είναι ότι φοβάμαι να την κοπανίσω, απλά δεν έχω όρεξη να πάω στο θέατρο. Για τίποτα δεν έχω όρεξη. Περίεργη είναι τώρα τελευταία. Πάντα ήταν περίεργη. Ωραία, ούτε εγώ έχω όρεξη για θέατρο, αλλά αν εσείς οι υπόλοιπες θέλετε να πάτε, θα παραπλανήσω εγώ τον πατέρα μου για να το σκάσετε. Αχ, ναι, αλικάκι μου, θέλω τόσο πολύ να δω ηθοποιούς από κοντά. Το θέλω πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο. Ωραία, θα καταστρώσουμε σχέδιο. Πάμε έξω, δε όλο το διάλειμμα εδώ, θα κάτσουμε. Ανοίγει, ανοίγει, σε θέλω. Τι θέλεις? Κύριε Μάτσο. Τι, κύριε Μάτσο, τι θέλεις, λέγε. Μήπως μεταφέρεις μήνυμα κάποιου άλλου? Μα τι λέτε, όχι. Εγώ ήθελα να τη ρωτήσω αν διάβασε το βιβλίο που δανείστηκε από τη βιβλιοθήκη, γιατί ήθελα να το δανειστώ κι εγώ. Ποιο βιβλίο? Αυτό. Το αυτό του. Βρε, μη σου ξεριζώσω το αυτή. Μπαμπά, ανάκριση κάνεις τώρα. Δεν θα έπρεπε. Όχι. Εν πάση περιπτώσει, έχω δανειστεί ένα βιβλίο ιστορίας από τη βιβλιοθήκη. Σας ευχαριστώ, κύριε Πάκη μου. Θα το επιστρέψω το απόγευμα. Λοιπόν, πήγαινε και μη σε ξαναδώ να πλησιάζει την κόρη μου. Άντε! Μάλιστα. Ρόζα, μπορεί να σου πω τη δεύτερη που θέλω. Τι θέλεις? Μα σας παρακαλώ πολύ. Δεν μπορεί να μιλήσω με κανένα κορίτσι. Όχι. Ειδικά εσύ δεν μπορείς ούτε εξ αποστάσεως να τις βλέπεις. Πήγαινε. Όλοι αυτόν είχαμε για μπίχτη. Αλλά καλά λένε ότι τα σιγανά ποταμάκια να φοβάσαι. Παλού το περιμέναμε. Παλού μας ήρθε. Αν θες να μάθεις ο Τυράκη, τον ειδοποίησα να έρθει πάλι να του μιλήσω. Θα επιμείνω να την αραβωνιαστεί γρήγορα. Αυτός είναι πιο δεκτικός. Αυτή είναι πάντα τσαούσα, γλωσσού, τάχα μου χειραφετημένη. Και όμορφη. Χριστέ μου, πόσο όμορφη είναι. Σταμάτα, Μίμη. Σταμάτα να τη σκέφτεσαι. Κύριε Διευθυντά. Κύριε Παγκουρέλη. Εδώ είστε. Μα τι κάνεις, Χριστιανή μου, με κυνηγάς όλο το σχολείο? Εδώ είναι του κυρίου Διευθυντού. Ευτυχώς που δεν είναι εδώ, γιατί άντε να του εξηγήσει τα ανεξήγητα. Γιατί? Λες να ζηλέψει με μάθει για τη σχέση μας, Ροδόλφε. Εδώ ο κύριος Ματιάς είναι σίγουρος ότι τάχεται. Και εσύ άλλωστε μου έχεις ομολογήσει ότι τον ποθείς. Το έκανα για να σε ξεφορτωθώ, Μαρίκα. Γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η ιστορία μεταξύ μας. Καλά, μετά από ένα χρόνο παθιασμένου έρωτα μου λες έτσι απλά ότι πρέπει να τελειώνουμε. Παθιασμένος ήταν μόνο από σένα. Δεν λέω κι εγώ, δεν πέρασα άσχημα, αλλά δεν θα ερωτευόμουν ποτέ μια παντρεμένη. Δεν είμαι τρελός. Με συγχωρείς τώρα, Ρόμα. Θα τρελαθώ. Τι σκέφτεσαι? Τίποτα. Αυτόν σκέφτεσαι? Με παρακολουθείς κάθε ώρα και κάθε λεπτό. Τη σκέψη μου δεν μπορείς να την παρακολουθήσεις. Μπορώ. Κόρη μου είσαι. Ξεκάθαρα διαβάζω ότι σε έχει πλανέψει ο όμορφο νιός των μεταξάδων. Μπορείς να με αφήσεις ήσυχη, αφού σου ορκίστηκα ότι δεν θα τον ξαναδώ. Όχι. Δεν πιστεύω τους όρκους των ερωτευμένων. Ο έρωτας ακόμα και τα ασύνετα κορίτσια όπως εσύ τα ζουρλαίνει. Δεν μπορώ να διαβάσω εδώ, θα πάω στη βιβλιοθήκη να διαβάσω. Στη βιβλιοθήκη είναι και ο λεγάμενος. Για χαζό με έχεις? Είναι αργά τώρα, αυτός διαβάζει νωρίς. Δεν θα πας πουθενά. Θα διαβάσεις στο σπίτι σου. Ο κύριος διευθυντής μας έβαλε μια εργασία και χρειάζομαι κάποια βιβλία. Πολύ ωραία, κορίτσι. Ό,τι βιβλία χρειάζεσαι, πες μου να στα φέρω εγώ. Δεν μπορώ άλλο αυτή την έλλειψη εμπιστοσύνης. Αν συνεχίσεις έτσι, θα οδηγηθώ στα άκρα. Δηλαδή? Θα φαρμακωθώ.
τον μπρασλέ. Θα πάτε στο θέατρο, ε? Εάν δεν πάμε εμείς που είμεθα η προεστή της πόλεως, ποιος θα πάει? Και εμείς στη Σμύρνη προεστή ήμασταν και παέναμε σε όλες τις πρώτες των θεάτρων. Περασμένα μεγαλεία και διγώντας τα να κλαις. Που έχασα τα μεγαλεία μου δεν κλαίω, που κατέληξα στη δούλεψή σου κλαίω. Πάψα χάριστη! Δεν φτάνει που σε περιμαζέψαμε, γκρινιάζεις κι από πάνω. Πόσο καιρό θα μείνει ο Θίασος? Ίσως ζητήσω ρεπό από τον κύριο Μίμη να πάνε τους δύο κι εγώ. Μ' αρέσει πολύ το θέατρο. Γιατί δεν τον πιέζεις να έρθει? Πατέρας είσαι. Εμένα γιατί με πίεσες? Σε πίεσα εγώ να πάμε στο θέατρο? Γενικά με πιέζεις. Σατράπη. Σε μένα εκτονώνεσαι, το γιο Λάσκα. Τι παραλογισμός ακούω? Παραλογισμός είναι που θέλω να δω το χυλάκι του γιού μου να σκάσει λίγο. Και μαζέμαινε και το εισιτήριο. Είναι μόνο για απόψε. Γιατί αν δεν είναι, να το αγοράσω εγώ το εισιτήριο, να πάω στο ρεπό μου. Και γιατί δεν έρχεσαι μαζί μας? Τι? Τι? Λέω, αφού περίσσεψε το εισιτήριο, ας έρθει η Σουλτάνα μαζί μας. Δεν είμαστε καλά. Θα μας συνοδεύσει η δούλα η Σακιόμια. Εσπούλα. Και να μας δει όλη η πόλη και να σκέφτονται αφεντικά και δούλη κατά γίνει καμούλη. Μαμά, τροπή σας κυρίες μου. Η Σουλτάνα μετά από τόσα χρόνια είναι πια μέλος της οικογένειάς μας. Βεβαίως θα έρθεις μαζί μας, Σουλτάνα. Πήγε να ντυθείς, θα σε περιμένουμε. Ευχαριστώ, κύριε Μίμη. Παίνω. Μη μιλήσεις. Σε παρακαλώ, Δεσπούλα. Ας δείξουμε λίγη ευαισθησία στους ανθρώπους που κουράζονται για μας, που μας υπηρετούν. Πάω να ζεστάνω το αυτοκίνητο. Τον είδες πως μου φέρατε, μαμά? Τι τραβάς κι εσύ, κοριτσάκι μου? Μήπως γι' αυτό είναι στεναχωρημένος ο Παύλος? Επειδή βλέπει τον πατέρα του να κακομεταχειρίζεται τη μητέρα του. Λες? Είναι κι αυτό μια εκδοχή. Λοιπόν, μπαμπά μου, εγώ πάω στο Παρθεναγωγείο να πάρω τα βιβλία που είπαμε και σε 10 λεπτά θα επιστρέψω. Δεν θα με παρακολουθήσεις? Όχι, παιδάκι μου, το είπαμε αυτό. Ωραία. Είσαι στα σκοτάδια, γιατί δεν ανάβεις το φως? Για να σε κάνω να αποκαλυφθείς, μπαμπά μου, γιατί ήμουν σίγουρη ότι με παρακολουθείς. Ορίστε, έλα μέσα να δεις ότι δεν είναι ο Παύλος, κανείς δεν είναι εδώ. Όχι, αλικάκι μου, δεν σε παρακολουθώ. Α, και τότε τι κάνεις εδώ? Επιστατώ. Επιστάτης δεν είμαι. Με το που έφυγε, σκέφτηκα ότι ήρθε η ώρα για το βραδινό μου έλεγχο. Μήπως μπει κανείς, μήπως βγει καμία. Ποια να τολμήσει να βγει μετά από αυτό που έπαθε η Ρόζα? Ξέρω κι εγώ. Έλα. Πάμε τώρα στο σπιτάκι μας και πάρε τα βιβλία που θέλεις. Ναι, μπαμπά μου. Καλά ήρθαμε μέχρι εδώ. Δεν μας κατάλαβαν ότι είμαστε μαθήτριες. Είναι που φόρεσα τις μεταξωτές μου κάλτσες με τη Ραφή και τους πέρδεψα. Πρώτη φορά έρχομαι στο θέατρο. Ναι. Σύρμα. Όταν ήταν μικρός δεν ήθελε να πηγαίνει στα παιδικά θέατρα. Όλες τις αλάνες ήθελε να παίζει. Τώρα θα δει τις αλανιάρες. Γι' αυτό φαγώθηκε να έρθει. Είναι αυτά που λέτε, κυρία Μαρίκα. Δεν είναι σοβαρό το θέαμα που ήρθαμε να δούμε. Αν δεν είναι, να πάρουμε το παιδί και να αποχωρήσουμε αμέσως. Αμάν, βρε Μαρθέ, πια. Και να το παραξένεψες. Η ζωή θέλει κέφι. Καήκαμε, θα μας δουν οι καθηγητές.
Πώς θα μας δουν, αφού κάθονται μπροστά. Στο τέλος θα φύγουμε πριν το χειροκρότημα και δεν θα μας δει κανένας. Αυτό είναι πολύ διψοκίνδυνο, Ρόζα. Αν μας πιάσει ο κύριος διευθυντής, θα δημοσιεύσει πάρα πολύ και θα μας αφήσει μια εβδομάδα νηστικές. Τι νηστικές, θα μας διώξει να λες. Χειρότερο είναι το νηστικές. Στη Σουλτάνα στη Σμύρνη είχες δει τον Ντεό Κράγιοβιτς. Ναι, γεια. Είχε έρθει με το Εθνικό Θέατρο Περιοδία στον καλύτερό του ρόλο, στον Άμλετ. Μα δεν ήταν ένα παλικάρι σαν μίσχος. Ήτανε, θαύμα ήτανε. Κοίτα πως χαίρεται εξυπασμένη. Ούτε η πριγκίπισσα Φρυδερίκη να ήτανε τρομάρα της. Πολυξένη μου, Μαρίκα μου, στη δεύτερη σειρά σας βάλανε σας. Εμείς κλείσαμε πρώτη σειρά και για τη δούλα. Για να μας κρατάει τις γούνες. Αν τυχόν και ζεσταθούμε πολύ. Αν τυχόν και ζεσταθούμε πολύ. Έλα, φτάνει η επίδειξη τώρα. Καθίστε, κυρίες μου. Καλησπέρα. Καλήνα, ο Ροδόλφος και η Ζωή δεν θα έρθουν. Ροδόλφος και η Ζωή, όταν λέτε εννοείτε τον κύριο Παγουρέλη και τη Δυσποινίδα Μαδρά, θα ερχόντουσαν μαζί. Μα δεν νομίζω πως θα έρθουν. Τώρα είναι στα μέλια τους. Θέλουν να είναι συνέχεια μαζί, να είναι τα δυο τους. Σωστά. Τι τα δυο τους, τι στα μέλια τους, δεν καταλαβαίνω. Αχ, ρε Μαρκάκι μου, δεν στο είπα. Τι αφηρημένος που είμαι. Πού το έχω συνέχεια το μυαλό μου. Όλοι ξέρουμε που το έχεις, στα χαρτιά. Τι είναι αυτό που δεν μου έχεις πει, λέγε. Καλά, ντε. Έτσι αλλιώς εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Ο Ροδόλφος και η Ζωή αραβωνιάζονται όπου να είναι. Ναι. Μου είπε ότι εντός των ημερών θα έρθει να τη ζητήσει από το θείο. Να δούμε και την πρίκα θα του ζητήσει. Δεν θα ζητήσει, γιατί τη βασική της πρίκα της την έφαγε ο άλλος. Του ξέτσι τίποτα. Αχ, βρε Χαρίλα, νομίζω πως ξέχασα στο σπίτι τη βρύση ανοιχτή. Πρέπει να φύγω. Είμαι αφηρημένη. Μα το θυμήθηκες έτσι ξαφνικά. Είσαι σίγουρη? Ναι, ναι, στο πλυσταριό καθώς ξέπλα τα ρούχα. Δεν πειράζει που θα χάσω το θέατρο, αφού με χαζεί. Όχι, θα πάω εγώ. Εγώ θα πάω κάτι σε κάτω. Γιατί πρέπει να τα στρακίξω τα ρούχα πρώτα. Μη χαλάσουν. Καλή διασκέδαση. Σηκωθείτε. Σιγά! Συγγνώμη. Ξεκινάει. Αχ, η Παναγιά μ' αξίωσε να ξαναειδώ θέατρο. Έπεσε και η Τσεχοσλοβακία. Την κυρίευσαν οι Γερμαναράδες εξ ολοκλήρου. Πολύ φοβάμαι, ματμαζέλ, ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και εδώ πόλεμο. La guerre ici? Δεν θα έρθει ποτέ, το ξέρω θετικά. Πώς είστε τόσο σίγουροι, δηλαδή? Το διάβασα στο μπουκέτο. Η Μαρία Αποστόλου, το πιο γνωστό μέντιουμ, η μάγισσα του Κολονού, το απέκλεισε. Il n'en est pas question, είπε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είπε η Μαρία η Αποστόλου τέτοιο πράγμα. Absolument. Oh, τότε πρέπει να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Ματμαζέλ, σοβαρολογείτε? Εννοείται να τα πιστεύετε αυτά τα πράγματα. Μα η συγκεκριμένη είναι πολύ καλή. Έχει σηκώσει και ανάπηρους. Des invalides. Δεν μπορώ, ματμαζέλ. Εσείς, ματμαζέλ Ζωή, τι κάνετε εδώ? Τι ώρα θα συναντηθείτε το βράδυ? Με ποιον? Με τον αγαπημένο σας, τον Μεσιο Ροντόλφ. Σήμερα μου είπε ότι έχει μια πολύ σοβαρή δουλειά να κάνει. Μέσα στη νύχτα, au plein nuit. Δεν ξέρω, δεν τον ρώτησα. Δεν του κάνω και έλεγχο του ανθρώπου. Α, vous avez tort, έχετε άδικο. Ο άντρας θέλει έλεγχο. Εγώ δεν τα πιστεύω καθόλου αυτά. Όταν είσαι με έναν άνθρωπο, του έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη. Ε? Πάω να ρίξω μια ματιά στους κοιτώνες, να δω αν είναι όλα εντάξει. Μην μπει καμία, δεν έχω όρεξη. Φαντάζομαι ότι η απαγόρευση ισχύει για τις συμμαθήτριές σου. Όχι και για τις καθηγήτριες. Δεσποινής Μαδρά. Η Θεόνη πού είναι? Στις Λουκίας. Στις Λουκίας? Μα πέρασα πριν από λίγο, έριξα και μια ματιά να δω τι γίνεται και εδώ τι κοιμούνται. Στις Αθανασίας πήγατε? Όχι, στις Αθανασίας δεν πήγα. Εκεί θα έχει πάει τότε. Ξέρετε, έχει μια σοκολάτα η Αθανασία και καταλαβαίνετε. Ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Εσένα δεν καταλαβαίνω, Δόμνα μου. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι από προχθές εμείς δεν έχουμε μιλήσει καθόλου. Και κανονικά, όπως καταλαβαίνεις, κάτσε σε παρακαλώ. Κανονικά θα έπρεπε να σε αναφέρω. Μην ανησυχείς, δεν πρόκειται να το κάνω. Αλλά κάποιες εξηγήσεις μου είναι απαραίτητες. Εξηγήσεις για ποιο πράγμα? Τι για ποιο πράγμα, Δόμνα μου? Δασκάλα σου είμαι, ανησυχώ για σένα. Πού πήγες, γιατί ήπιες? Δεν μπορώ να σας πω. Απλά σας υπόσχομαι ότι δεν θα επαναληφθεί. Πες μου μόνο ένα πράγμα.
πήγε να σας συναντήσει κάποια γόρη. Ναι. Δεν πιστεύω αυτό το βλάκα, το κορτάκι, το γιο του κύριου Ματθαίου. Αυτόν. Απλά...